Το βασικότερο όλων είναι να μπορείς να γίνεσαι αποδέκτης σεβασμού. Σεβασμού της προσπάθειας που κάνεις και ακόμη και αν είσαι και μέσα στο σπίτι. Τέτοιες εποχές, σε αυτόν τον αιώνα, όταν μεγαλώνεις τα παιδιά, γιατί και αυτό είναι μια πολύ καλά όσον αφορά τις ώρες δουλειά για μια γυναίκα, αλλά καθόλου αμοιβόμενη, αλλά χρήζει του σεβασμού μας. Ειλικρινά, μετά από τόσα χρόνια φτάσαμε σε ένα επίπεδο να λέμε ότι κερδίσαμε κάποια εχέγγυα που ήταν και κάποιες ανταμοιβές που ήταν καθαρά αντρικές, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αντέχεις να παλεύεις, να συνεχίζεις να παλεύεις για το αυτονόητο. Αλλά προφανώς το αυτονόητο ποτέ δεν θα κατακτηθεί, άρα θα το λες, θα αγωνίζεσαι για να διεκδικείς και εσύ αυτόν τον αυτοσεβασμό και τον σεβασμό από τους άλλους. Οι γυναίκες μπορούν να διεκδικούν, οι γυναίκες ελίσσονται, οι γυναίκες είναι ευρηματικές και η γυναίκα, ειδικά στον χώρο τον οποίο εκπροσωπώ και είμαι θεσμός, στον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και ευρύτερα της πολιτικής, έχει τη δυνατότητα να ισορροπεί. Είναι διπλωματική, προσπαθεί να βρει τρόπους, είναι εργατική και νομίζω ότι σταδιακά βλέπετε κι εσείς και βλέπουμε όλοι μας ότι της δίνεται η εμπιστοσύνη που πρέπει. Ο κόσμος εμπιστεύεται τη γυναίκα, γι' αυτό και ο αριθμός των γυναικών και σε αυτές τις εκλογές και με την αλλαγή του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του νέου του Κλεισθένη 1, συμμετέχει πολλαπλά και με μεγαλύτερο αριθμό. Ας ευχηθούμε λοιπόν σε όλες τις γυναίκες και αυτές που ξεκινούν τώρα και σε αυτές που είναι να είναι πάντα γερές, να δώσουν την εκλογική τους μάχη με αξιοπρέπεια και σεβασμό και να αποδείξουν ότι η πολιτική είναι και για τις γυναίκες, γιατί πολλές φορές ακούγεται κάτι διαφορετικό. Οφείλουμε να αποδώσουμε τιμή στη γυναίκα, στην γυναίκα εργαζόμενη, στη γυναίκα εργάτρια, στη γυναίκα, στη μητέρα, στη σύζυγο και στην άνεργη. Το 1857 οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους. Εμείς σήμερα το 2019 δεν μπορώ να πω ότι είμαι τελείως ευχαριστημένη για αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Στον εκλογικό στίβο να μιλήσω, η ποσόστοση και μόνο το 40% δείχνει ότι υπάρχει μια δυσμενή αντιμετώπιση στον ρόλο της γυναίκας και στον θεσμό της γυναίκας και στον εργασιακό χώρο πολλές φορές. Εγώ, σαν Αντιπεριφερειακής Αγροτικής Οικονομίας, στηρίζω τη γυναική επιχειρηματικότητα, στηρίζω τη γυναίκα αγρότησα, κάναμε πάρα πολλές δράσεις. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε και κρατικά να το δούμε το θέμα και σφαιρικά, αλλά να υπάρχει ίση κατανομή και ίση διαχείριση σε όλους τους τομείς, στους εργασιακούς και στους κοινωνικούς από εκεί και πέρα. Δεν μιλάω για τη βία, για την σκληρή κατάσταση που βιώνουν πολλές γυναίκες. Και μάλιστα φέτος, το 2019, η ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Σήμερα είναι η ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα πρόσφυγα, σε αυτήν την οποία ήρθε από το εξωτερικό, από πολύ άσχημες συνθήκες, με πολύ άσχημες συνθήκες, με την οικογένειά της, γιατί συνήθως βλέπουμε γυναικόπαιδα, να βιώνουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Ένα μεγάλο φόρο τιμής και θέλουμε οπωσδήποτε καλύτερη κατανομή και καλύτερη μεταχείριση στις γυναίκες.